Να είπα, καλησπέρισω επίσης τον κύριο Θανάση Τζίμα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλησπέρα κύριε Τζίμα. Τα γκάλοπ σας δείχνουν να παίζετε με τη Χρυσή Αυγή για την τέταρτη θέση. Από το 5, όχι τα γκάλοπ, το 6 πόλ με συγχωρείτε. Από το 5,5 έως το 7. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς μιλάμε για μια άνοδο της δύναμης του Κομμουνιστικού Κόμματος με βάση τουλάχιστον αυτό το 6 πόλ. Ας κρατήσουμε, θα περιμένουμε. Ναι, θα περιμένουμε αποτελέσματα. Προφανώς. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε το εξής στοιχείο. Ναι. Είναι πολλές οι κάλπες, είναι μεγάλη απόσταση από τις προηγούμενες. Εμείς θέλουμε να επισημάνουμε εξ αρχής ότι αυτή η σταθερή βάση που φαίνεται ότι έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα μετά σε ενίσχυσης μένει να δούμε αν θα συνδυαστεί και με το πολύ καλό κλίμα που συναντήσαμε σήμερα κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Ναι. Ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου προβληματίζεται. Που έχει επαφή με το Κομμουνιστικό Κόμμα και ελπίζουμε, είμαστε σίγουροι δηλαδή, ότι θα την έχει αυτή την επαφή και μετά τις εκλογές. Και φυσικά θα προσμετρήσουμε και το αποτέλεσμα συνολικά αθρεστικά και των τριών εκλογικών μάχων. Από ποια σκοπιά? Από τη σκοπιά ότι έτσι κι αλλιώς, στον έναν ή στον άλλο βαθμό, και οι τρεις είχαν το χαρακτήρα, ας το πούμε έτσι, είμαστε σε ένα στάδιο μπροστά στις βουλευτικές εκλογές. Σήμερα τα διλήμματα προσομοιάζουν σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά και από την πλευρά μας, η προσπάθεια που κάναμε και στις τρεις αυτές εκλογικές μάχες ήταν να δώσουμε ότι το κριτήριο του κόσμου θα πάει να ψηφίσει ότι πρέπει να είναι ενίο, γιατί είναι οι ίδιες οι πολιτικοί που κρίνονται σε αυτές τις τρεις. Πάντως είναι σημαντικό να είστε τέταρτη και να πάει πέμπτη Χρυσή Αυγή. Ακόμα περισσότερο και αν κρίνουμε και από το ποσοστό της Χρυσής Αυγής στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Θα δούμε, νομίζω, όταν αρχίσουν να βγαίνουν και τα πραγματικά αποτελέσματα. Θα δούμε το αποτέλεσμα ακόμα περισσότερο. Στις έρευνες που κάναμε, βλέπαμε ότι στις μικρές ηλικίες και κυρίως μέχρι 24 χρόνων το ΚΚΕ είχε υψηλότερες επιδόσεις σε σχέση με άλλα κόμματα. Πιστεύετε ότι αυτό σας βοηθάει και ότι στους νέους είχατε ανταπόκριση? Αυτό θα είναι το πραγματικά ελπιδοφόρο, αν υπάρχει. Ναι, δεν έχετε δηλαδή κάποια τέτοια εικόνα? Εμείς έχουμε τέτοια δείγματα, πώς να το πούμε, θετικά από πριν, ανεξάρτητα λέω αν εκφραστούν και στο σύνολό τους στις ίδιες κάλπες. Μακάρι εδώ είμαστε. Ωραία. Να εκφραστούν, ναι. Και το, ναι, λέμε, ναι, γιατί υπάρχουν μια σειρά διεργασίες, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους που βλέπουν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν μπροστά τους και συμπόρευσή τους με το Κομμουνιστικό Κόμμα και από αύριο δηλαδή, γιατί είμαστε ήδη σε άλλη κατάσταση, θα είναι ακόμα πιο ελπιδοφόρα. Λοιπόν, θέλω να πάω λίγο στον εκπρόσωπο του ΚΚΕ να μου τα σχολιάσει αυτά που άκουσα από τον κύριο Φλωρίδη. Γιατί εδώ ο κύριος Φλωρίδης λέει ότι αυτή η γραμμή της κυβέρνησης, η οποία ήταν γραμμή να δώσει προς τους αδύναμους ό,τι θεωρούσε ότι πρέπει να δώσει, είναι μια γραμμή που αποδοκιμάζεται από τον κόσμο. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Είναι σίγουρο ότι ένα κομμάτι των ψηφοφόρων μπορεί να έχει ψηφίσει και ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Ας πούμε έτσι, δεν τζίμπησε σε αυτή την προσπάθεια εξαπάτηση των τελευταίων ημερών και κυρίως θα λέγαμε δεν τζίμπησε, γιατί έχει συνέσει ότι τον δημοσιονομικό χώρο τον έφτιαξε με την τσέπη του και έκρινε συνολικότερα, ανεξάρτητα το βάθος αυτής της ψήφου ή το πώς τελικά κατέληξε και ποια προοπτική βλέπει. Ξέρει ο ίδιος ότι αυτό το οποίο σήμερα ονομάζεται δημοσιονομικός χώρος, το με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το έχει πληρώσει πολύ ακριβά. Από αυτή την άποψη, έχει μεγάλη σημασία κατά τη γνώμη μας και το επόμενο διάστημα, ανεξάρτητα από την επιλογή του σήμερα στην κάλπη, να συνεχίσει αυτό τον προβληματισμό του και να έρθει να καταλήξει σε μια πορεία, σε μια προοπτική. Πραγματικά, δεν θα είναι, ας το πούμε έτσι, σε ένα στενό όριο της λογικής φύγες έλαση, γιατί να θυμίσω ότι ο περιβόητος δημοσιονομικός χώρος που φτιάχτηκε σε μεγάλο βαθμό και με τη σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων κομμάτων. Ναι. Τρίτο μνημόνιο, ναι, αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έχουμε πει, μην λέμε τα ίδια και ο κόσμος που μας ακούει, ας πούμε, ναι, κουράζεται, ναι, με τα ίδια και με τα ίδια. Οπότε, κατά τη γνώμη μας, από εκεί και πέρα έχει σημασία το ποιο θα είναι και το επόμενο του βήμα από τις 27 του Μάη και να κάνω και ένα σχόλιο σε ορισμένα αποτελέσματα που βλέπω των περιφερειακών εκλογών, αλλά των δημοτικών, ιδιαίτερα στην Αττική και στο Δήμο της Αθήνας. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια στιβαρή παρουσία του Κομμουνιστικού Κόμματος στο δελτίο της Λαϊκής Σπύρους και το λέω αυτό κυρίως από τη σκοπιά ότι και το κριτήριο το οποίο έθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα στο επίπεδο των περιφερειακών και των τοπικών εκλογών ήταν σαφώς διαφορετικό από τον υπόλοιπο κομμάτων. Βάλτε μου μια τελεία, γιατί θέλω να δω.